Δευτέρα 17 Ιουνίου βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή, 12 η ώρα το μεσημέρι, την ίδια στιγμή που στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατίθεται από τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς αίτημα κατά των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών των επιστημών. Ζητούμε την απόσυρση του άδικου, κατ' εμάς νομοσχεδίου όσο αφορά τα τεκμήρια των επαγγελματιών και τεχνών. Ήδη το μήνα Δεκέμβριο, ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει καμία ειδοποίηση, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες επιστημών αναδρομικά από 1η-1η του 2023, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς να λάβει υπόψη τις εποχιακές επιχειρήσεις, να λάβει τις μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν για μικρό διάστημα και ηλικία ταξί σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν ιδιαιτερότητες. Επιχείρηση η οποία πλήρωνε 800 με 1.000 ευρώ φόρο, σήμερα πληρώνει 5 και 6.000 ευρώ φόρο. Επιχείρηση με 2 με 3.000 ευρώ φόρο μπορεί να πληρώσει 10 και 12.000 ευρώ φόρο. Άρα ο φόρος είναι υπέρμετρα αυξημένος σε σχέση με αυτό που είσαι στο παρελθόν. Γι' αυτό σήμερα και η Ομοσπονδία, η ΟΕΒΕΝΗ και η Φοροτεχνική από κοινού ενώνω με τις δυνάμεις μας να στείλουμε μια διαμαρτυρία. Γίνεται πανελλαδικά σήμερα αυτή η κίνηση προς την κυβέρνηση για να επανεξετάσει όλα αυτά τα δεδομένα με βάση τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα πάνω στη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από αυτήν την πανελλήνια διαμαρτυρία πρώτον κατά των τεκμαρτών εισοδημάτων των επιχειρήσεων όπου δημιουργούν υπερφορολόγηση χωρίς λόγο πρώτον και δεύτερον την κατάργηση της λογιστικής παροχής εργασίας. Όταν δημιουργούνται τεκμαρτά φορολογητέα έσοδα, υπάρχει κατάργηση της δουλειάς μας. Δεν υπάρχει δηλαδή λογιστικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό, συγχρόνως με την κατάθεση σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Αθήνα της αντισυνταγματικότητας για της κατάργησης του 50-73 του 2023 για την τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων. Συγχρόνως απαιτούμε την παράταση των λήξεων των φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων λόγω μη ύπαρξης αρκετού χρόνου, ούτως ώστε τέλος Ιουλίου που είναι το πέρας η λήξη μάλλον της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.